In Εκπρόσωποι του Γιάννη Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών και προμηθευτέ του συναντήθηκαν στο 13ο Συνέδριο Γιάννικου Εμπορίου που παρουσίασε η Καρφούρ Κύπρου την 5η 2η Ιουνίου 2016. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για όλε τι τελευταίε τάσει και προεκτάσει του retailing από κορυφαίου επαγγελματίε του κλάδου. Ακόμη αναλύθηκαν και συζητήθηκαν μείζωνα θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων μέσα από τα μάτια των προμηθευτών και μέσα από την οπτική των εμπόρων Γιάννικη Πώληση. Μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου ήταν και η Τουτόρ Πόπα, αναλυτής Κέντα Ριτέλ από το Ηνωμένο ΕΕ, Βασίλειο, Κατερίνα Έτερστάιν, marketing leader τη Νίλσεν από την Ουγγαρία και άλλοι δεκεκρεμένοι επαγγελματίε του χώρου, οι οποίοι ανέλησαν τι προοπτικέ και τα εμπόδια που υπάρχουν στη βιομηχανία των FMCG διεθνώ. general retail trends for the past uh, 20 years and, and, and more and uh, every year we come up with uh, uh, something that we call big ideas uh, which are practically frameworks that help us uh, filter through the uh, high volume of information that we have to deal with uh, and uh, one of the latest frameworks that we have come up uh, with is called reconfigure retail practically it uh, is it, it tries to split the entire retail landscape into four pillars. Χορηγοί του 13ου Συνεδρίου Γενικού Εμπορίου ήταν η JCC Payment Systems και Γενικέ Ασφάλειε Κύπρου. Η JCC στηρίζει το 13ο Συνέδριο Γενικού Εμπορίου για το λόγο ότι έχει ήδη καθιερωθεί, θεωρείται ένα σημαντικό θεσμό και επίση στο συνέδριο συμμετέχουν πολύ σημαντικοί πελάτε τη εταιρεία μα. Οπότε το θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μα να το υποστηρίξουμε.